Η δικαιοσύνη είναι ίσως η κρισιμότερη από όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Και αυτό γιατί αποτελεί τον τελικό στόχο, τον τελικό αγαθό της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, τόσο με τη μορφή της κοινωνικής δικαιοσύνης, όσο και με αυτή της ατομικής, που είναι και μία από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης. Αλλιώς, η διαφορετική αντιμετώπιση των επιμέρους ατόμων εισάγει ουσιαστικά ταξικές διακρίσεις. Γι' αυτό και όλα τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα μένουν κενός λόγος, χωρίς την ύπαρξη δικαιοσύνης, και ούτε κοινωνική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί πραγματικά χωρίς αυτήν. Μπορεί επομένως η δικαιοσύνη να θεωρηθεί ως συνειδία λίθος και καθρέπτης κάθε καθεστώτος. Τα σύγχρονα κράτη προσπαθούν να πετύχουν το αγαθό της δικαιοσύνης επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν συνθήκες λειτουργικής ανεξαρτησίας στους δικαστές, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα και χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς φόβο και πάθος. Από την άλλη πλευρά, υποχρεώνουν τους δικαστές να έχουν τέτοια συμπεριφορά και στάση, ώστε να μπορούν να εμπνέουν το κύρος και το σεβασμό αυτών που δικάζουν, και γενικότερα όλης της κοινωνίας. Γι' αυτό και επιβάλλουν αναλυτική αιτιολόγηση των αποφάσεων και των ενεργειών τους και διαφάνεια και δημοσιότητα των δικαστικών διαδικασιών. Αυτά φυσικά ισχύουν στο βαθμό που αναφερόμαστε σε μια χώρα που έχει ενσωματώσει τις αρχές της σύγχρονης δημοκρατικής διακυβέρνησης. Γιατί σε πολλές τριτοκοσμικές και όχι μόνο χώρες, αυτά παραμένουν στη θεωρία. Δυστυχώς στην Ελλάδα, παρόλους τους βαφκαλισμούς που ακούγονται περί δημοκρατίας, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια κοινωνική δυναμική που ευνοεί τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των πιο διεφθαρμένων κρατών στην Ευρώπη. Σε αυτή τη συγκυρία, οι δικαστικοί μηχανισμοί όχι μόνο δεν έχουν προβάλει αντίσταση δικαιώνοντας τον θεσμικό τους ρόλο, αλλά έχουν αναδειχθεί σε βασικούς πυλώνες του διεφθαρμένου κράτους. Η στρεψοδικία που επικρατεί στα ελληνικά δικαστήρια δημιουργεί μια κουλτούρα που έχει μετατρέψει την έννοια της ανεξαρτησίας των δικαστών σε αυθαιρεσία των αποφάσεών τους. Όποιος είχε την ατυχία να εμπλακεί σε κάποιο σημαντικό βαθμό με δίκες μπορεί να διαπιστώσει ότι πολλές φορές οι δικαστικές αποφάσεις δεν περιέχουν αιτιολόγηση, παρόλο που αυτό απαιτείται από το Σύνταγμα ώστε να ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια μεροληψίας και εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων. Αλλά ακόμα και όταν υπάρχει αιτιολόγηση, αυτή είναι συνήθως πεδαριώδης και συχνά έχει μικρή ή καμία σχέση με τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι τα γεγονότα που περιγράφονται στις δικαστικές αποφάσεις σπανίως προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα και πολλές φορές είναι απλώς το αποτέλεσμα παρασκηνιακών διακανονισμών. Πάρα πολλοί δικαστές είναι τόσο απορρομένοι που μπορούν να λένε τις μεγαλύτερες τερατολογίες χωρίς την τροπή που θα ένιωθε ένας φυσιολογικός άνθρωπος με μέση ηθική συνείδηση. Ακόμα και τα πρακτικά των δικών δίδονται μετά από μήνες ή χρόνια, ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να χαλκευτούν κατάλληλα, χωρίς να υπάρχει θεσμοποιημένος μηχανισμός αμφισβήτησής τους. Τελευταία μάλιστα εμφανίστηκαν κρούσματα όπου δικαστές εντέταξαν στους πολίτες υπηκόους εκτός από την έμεση βία της αυθαιρεσίας των αποφάσεών τους και άμεση φυσική βία. Αν και διακηρύσσεται συχνά η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, ένας προσεκτικός παρατηρητής μπορεί να καταλάβει ότι η πολιτική εξουσία που διηγετεί τους δικαστικούς μηχανισμούς. Οι όποιες προσχηματικές προσπάθειες γίνονται για να διορθωθεί η κατάσταση στους δικαστικούς μηχανισμούς, που αναπόφευκτα ο ένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτή στους πολίτες, δεν έχει ως τελικό στόχο την εξυγίανσή τους, αλλά την απόκρυψη των αδυναμιών τους. Άλλωστε, κανένα νομοθετικό μέτρο δεν μπορεί να αποδώσει, αφού στην περίπτωση της διεφθαρμένης δικαιοσύνης δεν προϋποθέτει μόνο την εφαρμογή του, αλλά και τον τελικό έλεγχο του από τους ίδιους ανθρώπους που υποτίθεται ότι ελέγχει από αυτό το ίδιο σάπιο περιβάλλον. Για παράδειγμα, όταν η σύψη και η διάλυση του δικαστικού μηχανισμού έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε πριν από μερικά χρόνια δικαστές άρχισαν να επιδικάζουν στους εαυτούς τους μισθολογικές αυξήσεις, η αντίδραση του κράτους, αντί να βελτιώσει τους μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης, ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, ήταν να τροποποιήσουν το Σύνταγμα και τέτοιες διαφορές να δικάζονται πλέον από ανώτατα δικαστήρια, τα οποία ελέγχονται από την κομματική εξουσία και τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να ελέγχουν και τους κατώτερους δικαστές με μυστικές εγκυκλίες, πειθαρχικές διαδικασίες και άλλες παρεμβάσεις. Έτσι το κράτος δεν κινδυνεύει από απρόβλεπτες δικαστικές αποφάσεις που θα ανατρέψουν την εισοδηματική πολιτική. Οι υπόλοιποι Έλληνες βέβαια συνεχίζουν να δικάζονται από αυτόν τον διαλυμένο και διεφθαρμένο δικαστικό μηχανισμό. Άλλωστε ολοένα και περισσότεροι πολιτικοί επιλέγουν τις αίθουσες των δικαστηρίων για να λύσουν τις πολιτικές τους διαφορές με θεαματικό τρόπο. Και το μόνιμο άλοθη στις περιπτώσεις που πολιτικοί ή στενά με αυτούς συνδεδεμένα πρόσωπα εμπλέκονται σε σκάνδαλα και ατασταλίες είναι η επίκληση του εισαγγελέα.
Εκ του ασφαλούς φυσικά, γιατί έτσι όπως έχει καταντήσει η δικαιοσύνη, όχι στις πιέσεις που αναπόφευκτα δημιουργούνται σε τέτοιου είδους υποθέσεις, είναι ικανή να αντισταθεί, αλλά ούτε να προστατεύσει στοιχειωδώς την τιμή, την περιουσία, ίσως ακόμα και τη ζωή των απλών πολιτών στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι η διαφθορά που μαστίζει τον κρατικό μηχανισμό, εκπορευόμενη από τις ίδιες κομματικές μήτρες, μεταφέρεται και διαλύει και την τελευταία επίφαση κράτους δικαίου. Ένας άλλος τρόπος απόκρυψης της θλιβερής κατάστασης που επικρατεί στους δικαστικούς μηχανισμούς είναι η αδιαφάνεια. Το ελληνικό κράτος καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απαγόρευση κριτικής διεφθαρμένων δικαστών. Άλλωστε η επιλογή των δικαστών που θα δικάσουν μόνο θεωρητικώς γίνεται με δημόσια κλήρωση, αλλά πρακτικά με τις συνήθεις αδιαφανείς διαδικασίες. Είναι χαρακτηριστικό του πόσο λίγη εμπιστοσύνη έχει το ίδιο το κράτος στη δικαιοσύνη του και ο τρόπος που έγιναν οι δίκες σχετικά με την τρομοκρατία, όπου υπήρχε ενδιαφέρον και από αλλοδαπούς παράγοντες. Για να μην υπάρξουν εκπλήξεις, ψηφίστηκε ειδική νομοθεσία ώστε να γίνεται προεπιλογή των δικαστών που θα κληρωθούν για να δικάσουν. Οι υπόλοιποι δικαστές φαίνεται ότι είναι κατάλληλοι μόνο για εμάς τους ηθαγενείς. Οι δίκες στα ελληνικά δικαστήρια μπορεί να κρατήσουν δεκαετίες και το ελληνικό κράτος έχει καταδικαστεί πολλές φορές για τον λόγο αυτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία προθεσμία έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται πολλούς μήνες ή και χρόνια μετά από τη δίκη. Όσα ισχύουν για την υπόλοιπη διοίκηση σχετικά με την υποχρέωση των υπηρεσιών να απαντούν και μάλιστα σε συγκεκριμένες και εύλογες προθεσμίες δεν έχουν καμία εφαρμογή στην ελληνική δικαιοσύνη. Χαρακτηριστική έκφραση του διεφθαρμένου κράτους είναι οι εισαγγελίες και γενικότερα η ποινική δικαιοσύνη, όπου σπανίζουν οι τεκμηριωμένες αποφάσεις, ενώ η τρομοκρατία που εύλογα υφίσταται κάποιος που αντιμετωπίζει προφυλάκηση από το εμφανώς διεφθαρμένο και μεροληπτικό δικαστικό μηχανισμό μπορεί να τον κάνει ευεπίφορο σε κάθε είδους εκβιασμό και εκμετάλλευση. Όποιος εξοικειωθεί λίγο με τις διαδικασίες στα δικαστήρια θα μπορέσει να παρατηρήσει πολλές φορές εισαγγελείς να αναλαμβάνουν χωρίς ίχνος ντροπής την υπεράσπιση από έδρας εμφανώς ενόχων κατηγορουμένων. Οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να δείχνουν αυστηρότητα και σκληρότητα ή να προβαίνουν σε προφυλακίσεις σε άλλες περιπτώσεις που φυσικά δεν είναι κανονισμένες. Και αυτή τη μεροληπτική, ιδιωτερή και καταχρηστική άσκηση της εξουσίας που τους εμπιστεύτηκε η κοινωνία την αποκαλούν ελεύθερη κρίση. Η μεροληπτική, εξαρτημένη και αντίθετη με τις κοινωνικές αξίες δικαστική κρίση γίνεται αισθητή στα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, οπότε παρατηρείται συχνά το φαινόμενο σύσσωμα οι ένορκοι που δικάζουν με γνώμονα τη συνείδησή τους να αποφασίζουν διαφορετικά από τους υπάλληλους δικαστές. Γι' αυτό ασκούνται πιέσεις για περιορισμό των ενόρκων, ενώ είναι ίσως οι μόνοι που μπορούν να μετριάσουν κάπως τη σαπίλα του δικαστικού συστήματος, τουλάχιστον στις σημαντικότερες περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό επίορκοι εισαγγελείς και δικαστές και όσοι μπορούν μέσω αυτών να ασκούν έλεγχο ή να επηρεάζουν τη δικαιοσύνη θα μπορούν να συγκεντρώσουν ακόμα μεγαλύτερη εξουσία και να ασκούν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον ελληνικό λαό.